αποκλειστικά στην κάμερα του Αποκαλυπτικά για τη νέα τη ζωή στον Ντάρουιν της Αυστραλίας, την ογέννητη κόρη της αλλά και τις διακοπές της στην Ελλάδα. Με πετυχαίνει στην Αστροβάλτα και βρισκόμαστε εδώ για τα γυρίσματα του νέου μου βίντεο κλιπ. Μια νύχτα γνωριστήκαμε. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μας μίλησε για τον λόγο που βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα. Βασικά έχω έρθει με πάρα πολύ χαρά. Γιατί έχω συναντήσει τους γονείς μου, τους συγγενείς μου, τους φίλους μου. Είναι ένα κομμάτι, η αλήθεια είναι που μου έχει λείψει λίγο στην Αυστραλία. Θα μείνουμε μέχρι τις 20 Αυγούστου εδώ μαζί με την οικογένειά μας, με τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, άλλωστε για αυτούς ήρθαμε. Και γύρω στις 20 Αυγούστου θα ξαναγυρίσουμε Αυστραλία. Η Κέλλη Κελεκίδου και ο Νίκος Κουρκούλης αποφάσισαν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, μετακομίζοντας μόνιμα τον Οκτώβριο στην Αυστραλία. Πώς είναι όμως η ζωή εκεί, έχει κάνει φίλους? Αλλά έχω γνωρίσει και εκεί πέρα καταπληκτικούς ανθρώπους, που θεωρώ ότι για μένα πλέον είναι και αυτή ένα κομμάτι μέσα από τη ζωή μου, γιατί τους θεωρώ πλέον και αυτούς οικογένεια. Η όμορφη νύχτα που ήταν Θεέ μου, σε σένα προσευχόμουν να μην τελείωνε ποτέ μου. Αν και τον τελευταίο καιρό η Κέλλη Κυλακίδου και ο Νίκος Κουρκούλης δεν βρίσκονται στην Ελλάδα, η τραγουδίστρια παραδέχεται πως παρακολουθεί ελληνική τηλεόραση. Και βέβαια βλέπουμε ελληνική τηλεόραση, είναι δυνατό να μην βλέπουμε. Και μάλιστα χάσουμε και κάποιο πρόγραμμα, το βλέπουμε και μετά από 7 ώρες, μετά από 12 έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και πρωινά βλέπουμε, και μεσημεριανά βλέπουμε, και βραδινά βλέπουμε, και σας βλέπουμε. Όλους τους βλέπουμε. Η καταξιωμένη τραγουδίστρια μιλά για πρώτη φορά για τη γέννηση της κόρης της. Φύγαμε τρεις και γυρίσαμε τέσσερις και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είχα το γιο, τώρα έκανα και την κόρη. Οπότε είναι κάτι που με έχει χαροποιήσει ακόμα περισσότερο. Γιατί νομίζω ότι έχω ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος και σαν γυναίκα πρώτα απ' όλα. Μια νύχτα γνωριστήκαμε και ερωτευτήκαμε. Ήταν νύχτα μαγεμένη για μας τους δυο ερωτευμένη. Το τραγούδι για την Κέλλη αποτελούσε και αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της ζωής της. Άρα γιατί σε έχει λείψει το τραγούδι? Η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει πάρα πολύ. Αν και φροντίζω εκεί πέρα μαζί με τον Νίκο να καθόμαστε και να περνάμε ακόμα περισσότερες ώρες από ό,τι περνούσαμε έχοντας μια κιθάρα και να τραγουδάμε και να πειραματιζόμαστε σε καινούριους ήχους, ρυθμούς. Η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει γιατί ναι, το τραγούδι είναι η ζωή μου ολόκληρη. Και είναι κάτι το οποίο έχω γεννηθεί και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς να βρίσκομαι, χωρίς να τραγουδάω. Πολλοί περίμεναν πως η άφεξη του Νίκου Κουρκούλη και της Κέλλης Κελεκίδου στη χώρα μας θα συνδυαζόταν με νυχτερινές εμφανίσεις και συναυλίες. Η ίδια ωστόσο δηλώνει. Όχι, φέτος δεν θα εμφανιστώ σε κανένα μαγαζί νυχτερινό. Του χρόνου όμως θα φροντίσω να έρθω ακόμα πιο νωρίς και να οργανώσω και κάποιες εμφανίσεις, γιατί μου έχει λείψει και αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο. Είναι ένα κομμάτι που μου έχει λείψει. Λένε τόσα για μας, λένε τόσα για μας και τι να σκεφτώ. Τις ώρες αυτές που δεν είσαι εδώ και ανησυχώ. Η Κέλλη Κελεκίδου μας εξηγεί πως έχασε όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης της και καταφέρνει να διατηρείται σε φόρμα. Για να πω την αλήθεια μου, τα έχασα όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης, παρόλο που στον γιο μου είχα πάρει 35 κιλά. Στην κόρη φρόντισα να πάρω 15. Είναι η πρώτη φορά που γυμνάστηκα περισσότερο στη ζωή μου. Μες στην τρέλα μου τη δόση, ψάχνω κάτι να με σώσει, να με κάνει να μη σε ξανασκεφτώ. Η Κέλλη Κελεκίδου μαζί με τον σύζυγό της Νίκο Κουρκούλη έχουν διαλέξει ήδη το όνομα της μικρής τους κόρης να είναι Ελπινίκη. Το όνομα της μικρής θα είναι Ελπινίκη. Το όνομα που θα πάρει η μικρή είναι το όνομα της μητέρας της Κέλλης Κελεκίδου, η οποία τρέφει μεγάλη αγάπη για τη μητέρα της, παρόλο που δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Μάλιστα, η τραγουδίστρια έχει γράψει και το τραγούδι «Μες στην τρέλα μου», το οποίο το αφιέρωνε στη μητέρα της. Ναι, το όνομα Ελπινίκη είναι το όνομα της μητέρας μου, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Και είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί γιατί μέσα από τα μάτια της μητρής βλέπω τη μητέρα μου. Οι ώρες προχωράνε, τα δικά μου νεύρα σπάνε και με κάνουνε ρήπιο σωστό. Η Κέλλη Κελεκίδου κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι ενήμερα της γιορτής της. Ο τίτλος του νέου τραγουδιού είναι «Μια νύχτα γνωριστήκαμε». Χαίρομαι γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο έτσι έχει ρυθμό, το οποίο σε ανεβάζει πάρα πολύ. Οπότε σκεφτήκαμε με τον Κωνσταντίνο Πατζή και τον Νίκο Σουλιώτη να βάλουμε λίγο πιο μοντέρνους ήχους. Στίχη μουσική έχει γράψει ο Κώστας Μετζελόπουλος. Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Το νέο μου βίντεο κλιπ το έχει επιμεληθεί ο Βαγγέλης Ερετίδης και ο Θοδωρής Νικολάου. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είναι δύο νέα παιδιά
Εύχομαι να το απολαύσετε. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στην Αστροβάλτα και χαίρομαι γιατί εδώ έχω ζήσει τα παιδικά μου χρόνια. Είναι κάτι που για μένα είναι πάρα πολύ γνώριμο σαν μέρος. Και χαίρομαι γιατί είμαστε εδώ μαζεμένοι όλη η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι. Οπότε είμαι πάρα πολύ, αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα. Νύχτα όλα με φιλιά, με στη δική σου αγκαλιά. Πήραν τα σπίτια μας φωτιά και ερωτευτήκαμε τρελά. Εύχομαι πάνω απ' όλα να έχουμε όλη την υγεία μας. Γιατί νομίζω ότι όταν έχεις την υγεία σου, είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου και όσο μας κόβουν τα φτερά, έχοντας την υγεία μας και με ένα χαμόγελο, ξεπερνάμε οποιοδήποτε εμπόδιο. Και επειδή αυτό που λέω το πιστεύω, το πίστευα και το πιστεύω και θα το πιστεύω πάντα, χαμογελάτε γιατί μόνο έτσι μας έρχονται πιο θετικά πράγματα. Μια νύχτα γνωριστήκαμε και ερωτευτήκαμε. Ήταν νύχτα μαγεμένη για